Καλώς ήρθατε στο Ζουζούνια TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Ζουζούνια TV. Ζουζούνια! Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Ζουζούνια TV Plus! Γεια σου, Ακαντού! Καλημέρα! Καλημέρα, Λυκούργο! Τι έπαθες, κουρασμένος φαίνεσαι! Μη μου πεις ότι κουράστηκες από το χθεσινό σου φανταστικό ταξίδι! Μην το κατάλαβες, Ακαντού! Εξουθενώθηκα! Ξέρεις σε πόσα μέρη πήγα! Δεν μπορείς να φανταστείς! Το φανταστικό μου ταξίδι ήταν τεράστιο! Για πες μου! Λοιπόν, στην αρχή σκέφτηκα να κάνω αυτό το ταξίδι με βάση και κριτήριο το φαγητό. Οπότε, πρώτος μου σταθμός ήταν η Ολλανδία. Βέβαια, γιατί εκεί έχω ένα ξαδερφάκι, τον Μισελ Βαν Χούγκελτουγκ, ο οποίος κάνει κάτι εκπληκτικά Bitter Ballen. Τι κάνει? Bitter Ballen. Δηλαδή? Μπάλεν που είναι bitter. Α, ναι, ας πούμε δηλαδή είναι κάπως σαν αυτές τις τυροκροκέτες, μόνο που είναι σαν κεφτεδάκια, καταλαβαίνετε. Μέσα βάζουν, η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτοί ξέρουν τι βάζουν. Ήταν λίγο άνοστα για να πω την αλήθεια μου, γι' αυτό έφυγα άρον-άρον από εκεί και με το μυαλό μου ξέρεις που πήγα, Κατού? Πού? Στην Ισπανία! Όλε! 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 Γιατί εκεί έχω ένα άλλο ξαδερφάκι. Τον Χοφέ Εστράδα. Βέβαια. Εκπληκτικός ξάδερφος κι αυτός. Ο οποίος κι αυτός μου μαγείρευε έτσι διάφορα. Όπως χαμόν Ιμπέρικο. Βέβαια. Ή μου έφτιαχνε τσορίθο. Επίσης μου έφτιαχνε χαμόν κουράδο. Αυτό το κουράδο βέβαια μια απογοήτευση, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να κάνω κι εγώ. Έφαγα όσο μπορούσα εκεί στην Ισπανία και πού πήγα μετά. Είμαι όλη αυτιά, για πες μου, πού πήγες μετά. Στη Γαλλία. Να σου πω, πες μου τουλάχιστον εκεί πήγες και είδες μέρη. Έχει πολλά αξιοθέατα. Έχει τον πύργο του Άιφελ. Έχει την αψίδα του Τριάμβου. Έχει το μουσείο του Λούβρου. Κοίταξε να δεις, Ακαντού, δηλαδή όλα αυτά τα μέρη που είπες μου τα περιέγραψε το ξαδερφάκι μου, ο Jean-Pierre Deluc, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός σεφ στη Γαλλία, ναι. Και όσο μου έφτιαχνε διάφορα φαγητά, μου έλεγε ότι υπάρχει αυτό, εκείνο, το άλλο, και τα βλέπα εγώ στο μυαλό μου. Λοιπόν, μου έφτιαξε κάτι croissant, ή κάτι profiterole, κάτι baguette con jambon, κάτι ασανσέρ. Ασανσέρ, τι λες, Λυκούργο, το ασανσέρ δεν είναι φαγητό. Ναι, αλλά εγώ έφαγα τόσο πολύ που χρειαζόμουν ασανσέρ μετά για να κατέβω, κατάλαβες. Δεν μπορούσα να πάρω τις σκάλες. Και μετά, Κατού, έκανα ένα εκπληκτικό ταξίδι. Πήγα στο Μεξικό! Λυκούργο, πώς έφτασες στο Μεξικό? Διακτηνίστηκες. Το Μεξικό είναι σαν Ήπειρο. Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι σε άλλη Ήπειρο το Μεξικό, αλλά ήθελα να κάνω διεπειρωτικό ταξίδι. Και τέλος πάντων, να σου πω, λογαριασμό θα σου δώσω. Δικό μου φανταστικό ταξίδι είναι. Όπου θέλω πάω. Άσε με να μπεντέψω. Είχες και εκεί ένα ξαδερφάκι, Ναι, Ακαντού, ξέρεις ποιον? Είχα τον Juan de las Muchas Gracias. Βέβαια, φοβερό ξαδερφάκι μου κι αυτό. Λοιπόν, ο ξάδερφός μου, ο Juan de las Muchas Gracias, φτιάχνει όλη την ώρα ωραία φαγητά. Μου έφτιαξε φαχίτος, τάκος, μπουρίτος, νάτσος, τσιμιχάγκας. Και όλα αυτά βέβαια με μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια, Ακαντού. Τι? Σε όλα αυτά τα φαγητά έβαζε καυτερές πιπεριές και κόκκινο καυτερό τσίλι. Βέβαια, Λυκούργο, μεξικάνικο φαγητό ήθελες.
Πήρε φωτιά το στόμα μου! Αυτό δεν ήταν φαγητό! Ήταν φλογοβόλο φαγητό! Όπως καταλαβαίνεις, Ακαντού, μετά από αυτό, έπρεπε οπωσδήποτε να σβήσω αυτή την κάψα που είχα στο στόμα μου! Και έτρεξα να φάω ένα παγωτό! Αλήθεια! Λοιπόν, κρέμα από τα χείλη σου! Πού πήγες να φας παγωτό? Πού πήγα, ε! Στο ψυγείο μου. Είχα ένα παγωτό φυλαγμένο και το καταβρόχθησα. Αυτά, Κατού. Αυτά έχει το ταξίδι μου. Πώς να μην κουραστώ, λοιπόν. Κοίτα, Λυκουργό, θα σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς το νόημα της χθεσινής δραστηριότητας. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασες τόσο πολύ ωραία και που επισκέφτηκες τόσα μέρη. Κι εγώ χαίρομαι, Κατού. Αλλά να σου πω, δεν μου είπες, εσύ πού πήγες? Αχ, θα σου πω. Λοιπόν, άκου. Εγώ αποφάσισα να πάω σε ένα μέρος που να μην έχω ξαναπάει ποτέ. Ήταν λίγο δύσκολο, βέβαια, γιατί όπως ξέρεις, έχω ταξιδέψει πολύ και έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε να επισκεφθώ ένα καινούριο μέρος και να μάθω καινούρια πράγματα. Α, μάλιστα. Και ποιο μέρος είναι αυτό που πήγες? Γύρισα την υδρόγειο σφαίρα μου και προσγειώθηκε το δάχτυλό μου στην Οκεανία. Ε, στην Οκεανία? Αυτή. Ποια χώρα είναι η Οκεανία? Είναι μια χώρα που μαζεύονται όλοι οι ωκεανοί και κάνουν μαζί διακοπές? Όχι, Λυκούργο. Η Οκεανία δεν είναι χώρα. Είναι Ήπειρος. Είναι η Ήπειρος στην οποία βρίσκεται η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Γουινέα και άλλα κυρίως έτσι νησιά. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να πάω στην Αυστραλία. Την Αυστραλία την ξέρω! Εκεί, όχι ξαδερφάκια, ολόκληρο σόι έχω! Είναι ο Βλάσης, είναι ο Χάρης, είναι η Χριστίνα, είναι ο Σωτήρης, είναι πολύ μεγάλο σόι! Να σου πω κάτι, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί στην Αυστραλία ζουν πολλοί Έλληνες. Ναι, έχουμε ολόκληρη ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη. Βέβαια, εγώ δεν πήγα στη Μελβούρνη, πήγα στο Σίδνεϊ, που είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Τι είπα, είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, ήθελα να πω. Α, μπράβο, σε μπέρδεψα εγώ. Ναι. Λοιπόν, και εκεί είχε το. Πήγα σε ένα καταπληκτικό αξιοθέατρο. Πήγα στην όπερα του Σίδνεϊ. Ναι, η όπερα του Σίδνεϊ είναι πολύ χαρακτηριστικό σαν κτίριο, γιατί μοιάζει με πανί από ιστιοφόρο. Ναι. Μετά επισκέφθηκα τη θάλασσα των κοραλιών. Λοιπόν, φημίζεται η Αυστραλία για τον κοραλιονί ύφαλο που έχει. Που μπορείς εκεί πέρα να πας και να κάνεις καταδύσεις. Καταπληκτικά σου λέω, καταπληκτικά πέρασα. Και είδα και γνώρισα ζωάκια που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Τα καγκουρό και τα κοάλα. Αχ, τι ωραία που είναι αυτά τα κοάλα. Αργά σκαρφαλώνουν τα δέντρα. Και τα καγκουρό παίζουν και ωραίο box. Μάλιστα, Κατού, πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Υπέροχα πρέπει να πέρασες. Ναι, καταπληκτικά. Και φυσικά, πριν φύγω, δεν παρέλειψα να σου πάρω ένα δώρο, Λυκούργο! Αλήθεια, λέει! Ναι! Μου πήρες δώρο! Βέβαια! Ακαντού, πες μου τι μου πήρες! Λυκούργο, σου πήρα ένα μπούμεραγκ! Αυτό δεν είναι εκείνο το ξύλο που το πετάμε στη Φλάφη και αντί να μας το φέρει πίσω η Φλάφη, γυρνάει μόνο του και μας χτυπάει το κεφάλι! Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι, το πες λίγο λικουργίστικα. Αλλά ναι, είναι αυτό το παιχνίδι που είναι ένα ξύλο που μοιάζει με κρουασάν. Το οποίο το πετάς και επιστρέφει σε σένα. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατού. Υπέροχο δώρο. Να σου πω, δεν μου είπες τελικά, εσύ τι έκανες εκεί στην Αυστραλία? Τι έκανες στην Αυστραλία? Έκανα όλα αυτά που σου είπα. Τι άλλο θέλεις να κάνω, δηλαδή? Ναι, όλα αυτά που μου είπες είναι ωραία, αλλά τι έφαγες? Α, τι έφαγα, είπες, άκουσα τι έκανα. Εγώ δεν έφαγα στην Αυστραλία. Εγώ γύριζα και έφαγα στο σπίτι μου. Ναι, είχα φτιάξει μια ωραιότατη ομελέτα με μπρόκολο. Καταπληκτική, σου λέω, καταπληκτική. Μπράβο, Κατού. Να σου πω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω, περάσαμε και οι δύο υπέροχα στο φανταστικό μας ταξίδι. Ναι, αυτή η δραστηριότητα ήταν μια από τις πιο πετυχημένες. Να σου πω κάτι. Να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή για να επισκεφτούμε και άλλα μέρη. Όποτε θες. Θα έρθω κι εγώ, θα έρθεις κι εσύ και θα πάμε μαζί ταξίδι φανταστικό. Γιατί όχι. Λοιπόν, να σου πω τι λες. Θες να δούμε τη σημερινή δραστηριότητα? Εννοείται. Σειρά σου. Έλα, για τράβηξε χαρτί. Ακαντού, να μην είναι κάτι πολύ κουραστικό. Περίμενε να δω. Να διαβάσετε ένα βιβλίο. Αχ, Κατού, δεν το πιστεύω.
πρώτη φορά που χαίρομαι τόσο που θα διαβάσω ένα βιβλίο. Θα κάτσω και θα το απολαύσω. Μπράβο, Λυκούργο. Λοιπόν, να σου πω τι λες. Πάμε τώρα να δούμε τις φωτογραφίες που μας έστειλαν τα παιδιά. Εννοείται. Λοιπόν, μπαίνω στο mail, ε. Ναι, ναι, και εγώ μισό λεπτό. Mm-hmm. Τερά. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν. Οι δύο πρώτες ζωγραφιές μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη, από το φίλο μας τον Αντώνη και τη Σοφία. Κοίτα, η πρώτη είναι του Αντώνη. Ναι, ναι, μας έχει ζωγραφίσει όλους. Και τον Έκτορα και εσένα και εμένα και τη Ρόζα. Αχ, τέλεια! Μία ήλια όλους τη μέρα, τέλεια. Η δεύτερη είναι της αδερφής του Αντώνη, της Σοφίας. Α, και η Σοφία μας έχει ζωγραφίσει από ό,τι βλέπω. Ναι, καταπληκτικά, ευχαριστούμε παιδιά. Να και η ζωγραφιά της Μαρίας. Για να δω, τα σπίτια μας είναι ακαντού, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε εμείς, είναι τα σπίτια μας και βλέπω και ζουζούνια στη ζωγραφιά. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Να και η ζωγραφιά της Δανάης. Που έχει ζωγραφίσει ένα πολύ ωραίο μεγάλο σπίτι και γράφει στη σκεπή «Μένουμε σπίτι μαζί». Τι ωραία! Να σου πω κάτι, Λυκούργο. Νομίζω ότι η Δανάη έχει ζωγραφίσει το σπίτι της και την οικογένειά της, ε? Έτσι νομίζω κι εγώ. Οπ! Η επόμενη ζωγραφιά είναι από τη Μελίνα. Και βλέπω εκεί πολύ επηρεασμένη από τα παραμύθια. Βλέπω Ραπουνζέλ, Κακιά Μάγισσα, Γιουτζίν. Χαμός γίνεται! Ναι! Νομίζω ότι αυτή έχει πάρει έμπνευση όντως από το παραμύθι με τη Ραπουνζέλ. Ευχαριστούμε, Μελινάκι! Α, να και η Σοφία από την όμορφη Κο. Τι βλέπω εκεί? Ένα σπίτι και εσύ κι εγώ, Ακαντού. Τέλεια! Κοίτα, Λυκούργο, είμαστε χεράκι-χεράκι. Πολύ γλυκό. Και αφού ήταν τόσο γλυκιά η προηγούμενη, εδώ έχει και πολύ αγάπη αυτή η φωτογραφία. Απ' τη φίλη μας την αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Μας έχει ζωγραφίσει στα σπίτια μας. Και πάλι βλέπω την μπάλα μου. Να, εδώ την έχω. Κοίτα, κοίτα και το μαξιλάρι που είναι το δικό μου, που είναι cupcake. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε, αγάπη. Οπ, να το σκιο Σπύρος. Ωραία ζωγραφιά. Μας έχει ζωγραφίσει, Ακαντού, βλέπεις. Ναι, είναι με νερομπογιές. Άλλη τεχνοτροπία αυτή. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Νάτος και ο Περικλής. Τι μας έχει ζωγραφίσει εδώ? Ο Περικλής και η Ολυμπία είναι δίδυμα. Αυτή είναι η ζωγραφιά του Περικλή, λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία μας έχει ζωγραφίσει, Ακαντού. Ναι. Και η δεύτερη ζωγραφιά είναι της αδερφής του, της Ολυμπίας. Βλέπεις? Για να δούμε τι λέει, τι λέει. Παιδιά, μένουμε σπίτι. Φυσικά. Και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή το είδα εγώ στο mail. Μας είχαν στείλει και τη φωτογραφία τους τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Αν θέλετε κι εσείς να μας στείλετε τις ζωγραφιές σας, μπορείτε να τις στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, που είναι το paint@zuzunia.com, ή να την ανεβάσετε στο Instagram με hashtag ακατασπίτι. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να δείτε πριν από όλους τις καινούργιες μας περιπέτειες στο σπίτι, στο Zuzunia TV Plus, τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα. Μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε και εσείς συνδρομητές. Τέλεια! Ακαντού, πρέπει να φύγω τώρα. Πρέπει να σκεφτώ τι βιβλίο να διαβάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Δεν ξέρω. Έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου να αποφασίσεις. Λυκούργο, να σου πω, τώρα που μπήκαμε στο mail μας, είδα, έχουμε πάρα πολλές ζωγραφίες που μας έχουν στείλει τα παιδιά. Τι λες αύριο να αφιερώσουμε τη μέρα μας να δούμε τις ζωγραφίες των παιδιών? Ωραία ιδέα! Και θα δείξουμε όσο πιο πολλές μπορούμε, γιατί είναι και πάρα πολλές. Φυσικά. Τέλεια. Τα λέμε αύριο, λοιπόν. Τα λέμε. Φιλιά. Γεια. Καλώς ήρθατε στο Zuzunia TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Zuzunia TV. Zuzunia. Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο Zuzunia TV Plus. Zuzunia.